Γεια σας, είμαι ο Γιάννης για τους φίλους John John και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα Playmobil 5 και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάει τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο, μιας και έχουμε μπει για τα καλά στον Οκτώβριο, το μήνα του Halloween, είπα να δούμε μαζί ένα καινούριο promo pack που κυκλοφόρησε η Playmobil το 2024. Το set που θα δούμε σήμερα έχει κωδικό 71651 και είναι τα στοιχειωμένα ερείπια του κάστρου. Το set που βλέπουμε στο μπροστά μέρος της συσκευασίας αποτελείται από 88 κομμάτια. Έχουμε τα στοιχειωμένα ερείπια του κάστρου, τον Δράκουλα, τον έναν τρελό επιστήμονα και ένα τέρας. Βλέπουμε διάφορα κομμάτια που φωσφορίζουν το σκοτάδι, όπως είναι το πρόσωπο του Δράκουλα, ο ιστός της Αράχνης, οι νεκροκεφαλές, κάποια κόκαλα, οι στήφτες στα παράθυρα του κάστρου. Βλέπουμε το φέρετρο στο οποίο κοιμάται μέσα ο Δράκουλας, τον επιστήμονα με τις οδηγίες που έχει κατασκευάσει το τέρας, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Φράγκενστάιν και το τέρας του Φράγκενστάιν. Και άλλα πάρα πολύ ωραία εξαρτήματα. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα set το οποίο έχει ξανακυκλοφορήσει. Είχαμε δει και παλιότερα στη σειρά Magic, την παλιότερη του 1990 περίπου, που είχε κυκλοφορήσει κάτι αντίστοιχο με Μάγο, και στην Αγιούμα είχαμε δει πάλι κάτι αντίστοιχο με τις Bad Fairies. Στο πίσω μέρος βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες και κυρίως είναι τα κομμάτια που φωσφορίζουν, ο ιστός της Αράχνης, οι νεκροκεφαλές, το πρόσωπο του Δράκουλα, εδώ. Κάποιες λεπτομέρειες από το γραφείο του επιστήμονα και εδώ πάλι κάτω κάποια υπόλοιπα λεπτομέρειες και κάποια χαρακτηριστικά εδώ κομμάτια, εδώ όπως είναι το τέρας που είναι δεμένο με αλυσίδα. Ελάτε τώρα από κοντά να ανοίξουμε τη συσκευασία και να κάνουμε τη συναρμολόγηση. Ελάτε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε και τη συσκευασία. Η συσκευασία ανοίγει από το πάνω μέρος. Και βγάζουμε από μέσα τα σακουλάκια. Έχουμε ένα σακουλάκι με τις οδηγίες της συναρμολόγησης. Εδώ ένα σακουλάκι με το τέρας. Ένα κομμάτι βράχου. Τα κομμάτια του κάστρου. Εδώ έχουμε τον Δράκουλα νομίζω και τον επιστήμονα. Το φέρετρο. Εδώ είναι ο Δράκουλας και εδώ είναι το πάτωμα. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα η συσκευασία. Την κλείνουμε. Ελάτε να τη δούμε. Εδώ μπροστά λοιπόν έχουμε τα ερείπια του κάστρου, τον επιστήμονα, το Δράκουλα, το τέρας. Αποτελείται από 88 κομμάτια. Δεν έχει κάτι άλλο από πάνω. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε πως το τέρας είναι δεμένο με την αλυσίδα. Εδώ πως ο Δράκουλας, η νεκροκεφαλή και ο ιστός της Αράχνης φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Και εδώ τα υπόλοιπα αξεσουάρ και στο κάτω μέρος έχουμε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο και η φιγούρα φυσικά είναι στα 7,5 εκατοστά. Αφήνουμε λοιπόν τη συσκευασία στην άκρη και ελάτε λοιπόν τώρα. Επειδή τα σακουλάκια δεν είναι αριθμημένα, σημαίνει ότι θα πρέπει να τα ανοίξουμε όλα μαζί για να κάνουμε τη συναρμολόγηση. Εδώ έχουμε τα κομμάτια του πύργου από τα ερείπια και πάμε να ανοίξουμε το πρώτο σακουλάκι που έχει και τις οδηγίες συναρμολόγησης. Έχει μέσα και κάποια αυτοκόλλητα. Ένα ακόμα κομμάτι. Εδώ λοιπόν έχουμε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Πριν πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα, κάποια ιστορία ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινάει κατευθείαν με τη συναρμολόγηση. Πάμε να ανοίξουμε όλα τα υπόλοιπα σακουλάκια. Ελάτε λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συναρμολόγηση να δούμε λίγο τις φιγούρες. Εδώ βλέπετε το Δράκουλα. Πολύ ωραία φιγούρα, πολύ ωραία τυπώματα. Εδώ έχουμε το τέρας. Και εδώ τον επιστήμονα. Και αυτή πολύ ωραία φιγούρα, πολύ ωραία τυπώματα εδώ μπροστά.
Οπότε, πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε και με τη συναρμολόγηση. Ξεκινάμε λοιπόν από τις φιγούρες και ξεκινάμε λοιπόν από τους χαρακτήρες. Θα πάμε να φτιάξουμε τον Δράκουλα, τον οποίο θα βάλουμε την Μπέρτα, τον επιστήμονα από το καπέλο του και το τέρας δεν έχει κάτι άλλο να βάλουμε. Πάμε να τα φτιάξουμε λοιπόν αυτά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε τα δύο κομμάτια αυτά εδώ του τοίχου, τα οποία πηγαίνουν τα παράθυρα αυτά με τις αράχνες και θα τα ενώσουμε μετά με το ίσιο κομμάτι αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ θα βάλουμε δεξιά και αριστερά δύο γωνίες. Είναι αυτές εδώ οι γωνίες, όπως είναι έτσι, η μία θα μπει με αυτή τη φορά και η άλλη με την ανάποδη. Οπότε δημιουργείται αυτό το σχέδιο στον πύργο. Θα πάμε να βάλουμε στη συνέχεια από τη μία μεριά το ερείπιο αυτό του πύργου και από πάνω μετά το πάτωμα, το οποίο κουμπώνει έτσι και είναι μπλε. Συνεχίζουμε. Θα πάμε να φτιάξουμε τον από πάνω όνοφο, που είναι ακόμα πιο πολύ ερείπιο, με τα κομμάτια αυτό εδώ, στο οποίο πηγαίνει άλλη μία μικρή γωνία, και το κομματάκι αυτό εδώ του ερειπίου. Και θα το βάλουμε από πάνω. Και συνεχίζουμε. Εδώ στην ακρούλα θα μπει αυτό εδώ το κομμάτι, στο οποίο πηγαίνει από πάνω αυτό εδώ η βάση, για να κουμπώσει το γκαργκόιλ από πάνω, και μπαίνει εδώ. Ενώ από την άλλη μεριά θα βάλουμε το βράχο, στον οποίο εδώ πηγαίνει, στην τρύπα αυτή εδώ πηγαίνει, αυτή εδώ είναι η τρύπα του, η πιο μεγάλη, πηγαίνει αυτό εδώ το φυτό και κουμπώνει εδώ. Ήδη παίρνει μορφή το ερείπιο του πύργου. Και πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ στο πάνω μέρος θα κουμπώσει το δεντράκι αυτό εδώ, στο οποίο από τη μεριά αυτή εδώ πηγαίνει το μικρό το κλαδί, μπορεί να δείχνει έτσι, και εδώ στην πάνω την τρυπούλα πηγαίνει το στήριγμα το καφέ, γυρισμένο έτσι, και το κουμπώνουμε εδώ. Εδώ στην τρυπούλα αυτή εδώ την οριζόντια θα βάλουμε το στήριγμα αυτό με τη δάδα. Και κουμπώνει χωνευτά. Ενώ εδώ πάνω, στη μεριά αυτή εδώ, που έχει μία τρυπούλα στρογγυλή, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα εδώ που φορτώνει το δάχτυλό μου από κάτω, θα μπει αυτή εδώ η ασπίδα, την οποία θα βάλουμε το αυτοκόλλητο, το νούμερο 3, που είναι με το πρόσωπο του Δράκουλα. Να τη ασπίδα, με το πρόσωπο του Δράκουλα, και τη βάζουμε εδώ χωνευτά μέσα έτσι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ θα ολοκληρώσουμε, γιατί μετά είναι τα αξεσουάρ, θα ολοκληρώσουμε το πύργο αυτό εδώ, το ερείπιο του πύργου. Θα βάλουμε τη σκάλα, στο πάνω μέρος εδώ πηγαίνει το άλλο φυτό αυτό εδώ το πιο μικρό. Στο πλάι εδώ θα μπει ο ιστός της αράχνης, θα βάλουμε πάνω και την αραχνούλα. Και στην άκρη εδώ θα μπει η νεκροκεφαλή, η μία, με το στήριγμα. Και η αλυσίδα, η οποία παίρνει στην άκρη αυτό εδώ το γάτσο, για να πιάνει το, για να αλυσοδεθεί το τέρας. Ενώ η άλλη, η νεκροκεφαλή, με αυτή εδώ την άσπρη τη βάση, πιάνει και μπαίνει στο κλαδί εδώ, το πιο μεγάλο εδώ. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε.
Έτοιμο νομίζω ο πύργο. Α, εδώ πηγαίνουν στην άκρη και οι δύο νυχτερίδες. Η μία πηγαίνει εδώ και η άλλη κρέμεται. Οπότε έτοιμος ο πύργος, τον σηκώσω λίγο αν δεν πέσουν κάποια πράγματα, και από την άλλη μεριά, έτσι, πολύ όμορφος. Και πάμε λοιπόν τώρα να τον εμπλουτίσουμε με όλα τα αξεσουάρ του. Εδώ λοιπόν έχουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες που φτιάχνει τα φίλτρα ο επιστήμονας. Και κάτω εδώ πηγαίνει και το καμινέ του με τη φωτιά για να ζεσταίνεται. Εδώ έτσι. Και εδώ στάζουν τα φίλτρα. Και είναι και αυτό εδώ με το χωνί. Πάμε να φτιάξουμε και το τραπεζάκι για να τα κουμπίσουμε πάνω αυτά σιγά σιγά. Πηγαίνει το οριζόντιο, που είναι τα δύο πόδια, και κουμπώνει από κάτω το τραπέζι, οπότε μπορούμε αυτά να τα κουμπίσουμε πάνω. Έχουμε το φτερό, το βιβλίο που μας δείχνει πως έχει φτιάξει το τέρας. Πάμε να φτιάξουμε και το φέρετρο του Δράκουλα, το οποίο είναι εδώ. Έχει στο μέσα μέρος το αυτοκόλλητο το 2, που είναι αυτό εδώ που είναι σαν να είναι στρώμα, σαν να είναι βελούδινο μέσα το κάλυμα. Και από το πάνω μέρος γίνει το 1, που είναι με την νεκροκεφαλή. Πολύ ωραίο. Εδώ λοιπόν έτσι έχουμε το φέλτρο του Δράκουλα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να τον βάλουμε και μέσα, δεν ξέρω αν χωράει. Α, χωράει, κοιτάξτε. Και πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε και το θρόνο του Δράκουλα, εδώ, με την νυχτερίδα στο πίσω μέρος. Και αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ωραία λεπτομέρεια πάνω το χρυσό και εδώ το κόκκινο χρώμα στο ξύλο και η νυχτερίδα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε τα 3 μανιτάρια. Τα 2, στο κάθισμα εδώ, το Δράκουλα πηγαίνει και το άλλο το αυτοκόλλητο το 7, που και εδώ πάλι είναι σαν να είναι βελούδινο το κάθισμά του. Να φτιάξουμε λοιπόν τα 3 μανιτάρια, τα 2 βαζάκια με τα φίλτρα, τα οποία μέσα έχει, το ένα έχει βατράχι και το άλλο έχει φίδι. Να φτιάξουμε και το σκύτρο του Δράκουλα με την κόκκινη νυχτερίδα. Τον κοντιλοφόρο το φτιάξαμε. Δεν έχει κάτι άλλο νομίζω από εδώ, οπότε πάμε να τα φτιάξουμε αυτά. Και πάμε να συνεχίσουμε. Τελειώσαμε. Στην ουσία τα υπόλοιπα είναι αξεσουάρ, τα οποία εδώ έχουμε το σεντουκάκι, το οποίο μπορούμε να βάλουμε μέσα τα 3 κόκκινα πετράδια. Έχουμε ένα ξύλο
που μπορούμε να βάλουμε το μαχαίρι και τα κομμάτια με το ψωμί και το τυρί. Να σας τα δείξω και αυτά από κοντά βέβαια. Κόκαλα, τα δύο ποντικάκια. Οπότε έχουμε εδώ την πλεξούδα με τα σκόρδα, τα δύο κόκαλα, ψωμί τυρί, ένα τυροπήγιο, δύο ποντικάκια, ένα που κάθεται στα τέσσερα πόδια και ένα όρθιο στα δύο, ένα μαχαίρι και ένα ξύλο κοπής. Οπότε λοιπόν ολοκληρώσαμε και το σετ αυτό. Ελάτε να δούμε και λίγο τα κομμάτια, γιατί έχει τους κωδικούς εδώ πίσω, όλους μαζεμένους. Και έτοιμο λοιπόν και το σετ με τα ερείπια του στοιχειωμένου κάστρου, όπως θα λέμε, μπορούμε να το πούμε. Με το Δράκουλα και το φέρετρό του. Έτοιμα λοιπόν τα στοιχειωμένα ερείπια του κάστρου. Ελάτε να τα δούμε από κοντά. Ελάτε τώρα λοιπόν να δούμε από κοντά τα στοιχειωμένα ερείπια του κάστρου. Στο κάτω μέρος θα δούμε τον επιστήμονα, ο οποίος έχει κατασκευάσει ένα τέρας. Εδώ βλέπουμε τον επιστήμονα, ο οποίος κρατάει ένα κυροπήγιο και πάει να δει πώς είναι το τέρας. Στο πίσω μέρος βλέπουμε και το γραφείο του με όλα τα σύνεργα. Έχει δοκιμαστικούς σωλήνες που ετοιμάζει φίλτρα και βάζα με διάφορα παράξενα συστατικά. Εδώ βλέπουμε και το βιβλίο του που έχει κρατήσει σημειώσεις πώς έχει φτιάξει το τέρας. Και εδώ βλέπουμε το τέρας να κάθεται αλυσοδεμένο στην άκρη του κάστρου, δίπλα σε σκουπίδια, ποντίκια, κόκαλα, κρανία και μανιτάρια. Όμως στο άλλο μέρος του κάστρου βλέπουμε το φέρετρο του κόμι Δράκουλα. Το φέρετρο είναι ανοιχτό και ο Δράκουλας δεν είναι μέσα. Πάμε να ανέβουμε στον πάνω όροφο για να βρούμε το Δράκουλα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει το οικόσημο του Δράκουλα και ο ίδιος ο Δράκουλας δίπλα στο θρόνο του κρατάει ένα σκύπτρο με μια κόκκινη νυχτερίδα. Κάτι ποντίκια του κρατάνε παρέα και φυσικά και πολλές νυχτερίδες, όπως και πολλές αράχνες. Τα στοιχειωμένα ερείπια του κάστρου που ο επιστήμονας έχει στήσει το εργαστήρι του δεν ανήκουν στον ίδιο αλλά στο Δράκουλα. Όταν πέσει το σκοτάδι, οι ιστοί της αράχνης που βρίσκονται στα παράθυρα στο κάτω μέρος του κάστρου, όπως και ο μεγάλος ιστός στο πάνω μέρος, φωσφορίζουν. Όπως επίσης οι νεκροκεφαλές και τα κόκαλα. Άλλο ένα Playmobil unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!